συνόφισης και σύντροφοι. Κατέβασε λίγο το μικρόφωνο. Πιο κάτω. Είμαι η Νίκη. Προέρχομαι από μια αγροτική οικογένεια, όπως αρκετοί άλλωστε σε αυτόν τον τόπο. Εργαζόμενη τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Σύζυγος και μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αγωνίζομαι όπως και εσείς για τη δημοκρατική μας παράταξη. Στα πρώτα χρόνια της εφηβείας μου, δίπλα στον αγωνιστή πατέρα μου και μετέπειτα ενεργή στα κοινά του κινήματός μας. Αποδέχτηκα την ιδιαίτερη προς το πρόσωπό μου τιμή να συμμετάσχω ως υποψήφια βουλευτής στις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου με τη Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστώ τον πρόεδρό μας Νίκο Ανδρουλάκη και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για την τιμή που μου έκαναν να με συστρατεύσουν στο ψηφοδέλτιο του κινήματός μας, στο προσκλητήριο της δημοκρατίας. Γιατί σήμερα, όσο ποτέ, η χώρα χρειάζεται μια άλλη πρόταση για να φύγει από τη μετριότητα και τις αποτυχημένες για τον τόπο πολιτικές των δύο τελευταίων κυβερνήσεων. Συντάχθηκα στον ωραίο και έντιμο αγώνα της ιστορικής παράταξης που άλλαξε δημιουργικά την πορεία του τόπου, του κινήματος των μεγάλων αλλαγών που καθόρισαν την εξέλιξη με γνώμονα την αξιοπρέπεια στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Του ΠΑΣΟΚ, το οποίο με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1981 και όσα χρόνια είχε την αποδοχή μέσω της ψήφου του ελληνικού λαού, οδήγησε τον τόπο στην ανάπτυξη, στην πρόοδο, στην κατάργηση του διαφορισμού των πολιτών, στη δημόσια υγεία, στην κατάργηση αντιδημοκρατικών και αντεργατικών νόμων, σε συνθήκες υψηλού ρυθμού διαβίωσης που δεν είχε ποτέ άλλοτε η πατρίδα μας. Τόσο εγώ, όσο και όλοι που συμπορευόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών, πορευόμαστε με μοναδικό αφήγημα την αλλαγή των αποτυχημένων επιλογών, την επιστροφή στην ανάπτυξη και την αισιοδοξία των πολιτών που την καταράκωσαν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, στο σεβασμό και την καταξίωση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα. Δημοκράτες και δημοκράτισες, απαντούμε με προτάσεις για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής που θα ξεπεράσει την κρίση της ακρίβειας, με θέσεις για την ενέργεια, τον πληθωρισμό και την κοινωνική κατοικία, για μια αποτελεσματική και δίκαιη απάντηση στην ενεργειακή κρίση, για το ΕΣΥ των οραμάτων του αείμνηστου Γεώργιου Γεννηματά, με ρεαλιστική πρόταση για την ενεργειακή χρήση και το σύγχρονο σιδηρόδρομο. Απαντούμε με προτάσεις για το φαινόμενο της έμφυλης βίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διατήρηση του νερού ως δημόσιο αγαθό και βέβαια την περιφερειακή ανάπτυξη που έχει ανάγκη η χώρα μας και ιδιαίτερα η Πιερία, με επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους εσάς τους φίλους, όπως και όλους τους πολίτες της Πιερίας, ότι θα σταθώ αντάξια των προσδοκιών σας. Είμαστε σε μια περίοδο που η Πιερία μας έχει ανάγκη την ψήφο όλων μας περισσότερο από ποτέ. Μια ψήφο που θα προσδιορίσει το μέλλον του τόπου μας, το μέλλον μας, της νέας γενιάς, το μέλλον των παιδιών μας. Ήρθε η ώρα να συμβάλλουμε όλοι μας για να βοηθήσουμε την Πιερία μας να περάσει στην επόμενη μέρα. Την Πιερία της αξιοπρέπειας, της νέας γενιάς, της γυναίκας, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του επαγγελματία, του αγρότη. Παράλληλα, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους του κόμματός μου, αλλά και τους υποψηφίους των υπολείπων κομμάτων, καλό και δίκαιο αγώνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλώ όλους σε αυτό το δημοκρατικό αγώνα, όλοι μαζί να συστρατευτούμε για να πάμε μπροστά τον τόπο μας, την Πιερία μας με πρόοδο και δικαιοσύνη. Όλοι μαζί για την αλλαγή με το βλέμμα στο μέλλον. Όλοι μαζί για το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ όλους για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη. Καλή δύναμη και καλό μας.